Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο Δήμο μας την κυρία Χριστίνα Αλεξανιά. Μια ιδιαίτερη παρουσία στον χώρο του θεάτρου. Μια εξαιρετική και ταλαντούχα ηθοποιός αρμενικής καταγωγής με ρίζες από την Καπαδοκία. Γνωστή σε όλη μας η κυρία Αλεξανιά για την πορεία της αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο για το θέατρο και το καλλιτεχνικό χώρο γενικότερα. Το Σάββατο στις 2 Φεβρουαρίου θα μας δοθεί η ευκαιρία να την απολαύσουμε σε μια ιδιαίτερη θεατρική παράσταση στο Αλεξάνδριο Συνεδριακό Κέντρο. Η κυρία Χριστίνα Αλεξανιά, με καταγωγή από περιοχές που έχουν υποστεί τόσο πόνο και καταστροφή, είναι ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος που μπορεί να ζωντανέψει την ιστορία. Με το συγκεκριμένο θεατρικό έργο έχει διασχίσει πολλούς δήμους στη χώρα μας, αποσπώντας τις καλύτερες κριτικές και αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Την καλωσορίζουμε σήμερα και στον δικό μας τον Δήμο. Της ευχόμαστε πολλές επιτυχίες και ελπίζουμε η συνεργασία μαζί της να επαναληφθεί και στο μέλλον. Κυρία Αλεξανιά, καλωσορίσατε. Είναι τιμή που βρίσκεται μαζί μας. Σας εύχομαι καλή διαμονή και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κιόνη, Δήμαρχε, Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίου Θεοδόρου. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για την άμεση ανταπόκριση στην πρότασή μου να παιχτούν τα τετράδια της Αντζέλ Κουρτιάν στο Δήμο σας. Και πραγματικά αυτό που διαπίστωσα από κοντά είναι ότι ο Δήμος σας έχει στελέχη με γνώση, αισθητική, ευαισθησία και σας συγχαίρω γι' αυτό. Τα τετράδια της Αντζέλ Κουρτιάν είναι μια καταγεγραμμένη μαρτυρία από μια επιζήσασα της γενοκτονίας των Αρμενίων, 1915, η οποία, έχοντας πάρει τον άντρα της στα μελέτα μπουρού, τα τάγματα εργασίας, με τις τρεις κόρες της, ξεκινάει ένα οδηπορικό θανάτου. Προύσα, Φιόκα, Κισάρ, Σμύρνη, και πάνω που η μητέρα φτάνει στη Σμύρνη και θεωρεί ότι σώθηκε, ξεσπάει η καταστροφή της Σμύρνης. Εκεί η μικρή Αντζέλ Κουρτιάν γίνεται αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής και βιώνει τον διωγμό, μπαίνει στα πλοία, χάνει τη μητέρα της, χάνεται με τη μία αδερφή, φτάνουν οι Μυτιλίνοι δύσκολα, μπαίνουν στα πλοία να πάνε στο Πειραιά, έχει γεμίσει το λιμάνι του Πειραιά, καταλήγουν στην Κρήτη για να φτάσουν τελικά στην Κοκκινιά, 10 χρόνια μετά την καταστροφή, και να στήσουν πάλι εκεί τη ζωή τους. Το πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Όπως είπατε και εσείς, έχει κάνει 65 και ίσως 66 παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Είχα την τιμή να με καλέσουν επίσημα η Βουλή της Κύπρου και να δώσω 2 παραστάσεις κάτω, σε κατάμεστο θέατρο. Και επίσης έχουν προγραμματιστεί στην γενοκτονία των Αρμενίων, στην επέτειο 24 Απριλίου, στο Montreux, στο Théâtre Municipal Bertholot, και στις 25 Απριλίου, στο Isilio Moulinot, στο Παρίσι, 2 παραστάσεις με υπέρτιτλους γαλλικούς. Εγώ πώς είναι πλάκης όλο αυτό. Ήρθε η κόρη της Αντζέλ Κουρτιάν, η Νέλη Χανικιάν, που θα παραστεί στην παράσταση, θα μας θυμίσει με την παρουσία της, και μου έφερε ένα βιβλίο. Ήταν το ομότιτλο βιβλίο, τα τετράδια της Αντζέλ Κουρτιάν. Όταν το διάβασα, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο από το να το τροποποιήσω σε θεατρική μορφή, σε μορφή μονολόγου, ντυμένο με μικρασιατικά και αρμενικά τραγούδια, με προβολή ντοκιουμέντ εποχής και να το ανεβάσω στη σκηνή. Όπως είπατε κι εσείς, το επιβάλλει η καταγωγή μου, είμαι Αρμένισσα και Μικρασιάτισσα, Καπαδόκα, οπότε για μένα ήταν ένα παραπάνω κίνητρο, συναισθηματικό κίνητρο, να μεταφέρω τη ζωή της Κουρτιάν στη σκηνή, γιατί μέσα από αυτή την ηρωίδα δικαιώνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που το 1922 ήρθαν στην Ελλάδα αρακέντητοι, αλλά έχοντας εφόδια τον πολιτισμό τους, την αισθητική τους, το υψηλό μορφωτικό επίπεδό τους, και η Ελλάδα χρωστάει πάρα πολλά σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο όμως ένας φόρος τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους, τους χρωστάμε όλοι πολλά, και που καθορίσαν την επόμενη σύγχρονη Ελλάδα. Είναι μια η επιβίωση μιας γυναίκας στον πόλεμο και έχοντας εφόδιο την πίστη της στο Θεό, νομίζω ότι η πίστη της την έσωσε, η
γιατί πολλές φορές η χαντζάρα ήταν από πάνω της, πολλές φορές θεώρησε ότι θα χάσει τη ζωή της όταν υποχωρούσαν οι αποβάθρες και έμενε με τον απόδι στον αέρα, όπως λέει χαρακτηριστικά η ίδια. Με την πίστη της λοιπόν στο Θεό προχώρησε, στάθηκε στα πόδια της, έφτασε στην Ελλάδα. Η ίδια δεν πρόλαβε να μορφωθεί, γιατί όπως λέει και η ίδια, όλη η ζωή μας ένας πόλεμος ήταν. Μια γυναίκα λοιπόν που το να επιζήσει ήταν το πρώτο της μέλημα, κατάφερε να μορφώσει τα παιδιά της, να τα σπουδάσει. Η κόρη της είναι η οικογένεια Χανγκιάν, που πολλοί θα την ξέρετε από εδώ κοντά από το Δήμο του Αγίου Στοδός, το ξενοδοχείο που προηγούμενες δεκαετίες λειτουργούσε και ήταν έτσι μια πολύ υγιής επιχείρηση. Για μένα είναι ένα στοίχημα που έδωσα με τον εαυτό μου. Είμαι πολύ περήφανη που πέτυχε και όταν λέω πέτυχε εννοώ ότι έφτασε στις καρδιές, συγκίνησε, θύμισε και έδωσε μια έτσι δυναμική παρουσία στο παρόν για να μην ξεχνάμε το παρελθόν. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ εκτός από εσάς κύριε Γιώνη, Δήμαρχε αγαπημένη εδώ από ό,τι έχω καταλάβει, και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον Σάκη Παπαθανασίου, που ήρθαμε σε επαφή. Θέλω την Άντι Μπέζιου και τη Σούζη Παπακοσταντίνου, όπως επίσης και τον Σωτήρη Πέρα, που ήταν ο σύνδεσμος για να με φέρει κοντά σας, τον Αντιδήμαρχο, και τα κορίτσια ειδικώς, που το αγκαλιάσανε από την πρώτη στιγμή και μου δώσανε κουράγιο να δώσω άλλη μια παράσταση εδώ. Για μένα, ξέρετε, είναι ένα, μετά από τόσες παραστάσεις, ένα πολύ επίπονο πράγμα να βυθίζομαι στις μνήμες αυτών των ανθρώπων, γιατί στην ουσία είναι σαν να ανασύρω τις μνήμες των δικών μου ανθρώπων, των παππούδων μου. Και ομολογώ ότι είναι πολύ επώδυνο για μένα. Αλλά η χαρά της ανταπόκρισης και της συγκίνησης του κοινού είναι μεγάλη ανταμοιβή μου. Πραγματικά είμαι ευγνώμων για την παραχώρησή σας και την στήριξή σας σε επίπεδο παραγωγής να προσφέρετε δωρεάν στο κοινό του Δήμου σας αυτή την παράσταση. Για μένα είναι μια παράσταση σταθμός προσωπικά. Μετά από 30 χρόνια στο θέατρο έχω ασχοληθεί μόνο με έργα ρεπερτορίου και παρόλα αυτά ήταν η πιο δύσκολη και πιο ίσως ουσιαστική και μεστή στιγμή μου πάνω στη σκηνή. Περιμένω τον κόσμο να μοιραστεί αυτές τις στιγμές μαζί μας και είμαι ευγνώμων σε εσάς προσωπικώς και στο Δήμο σας.